δυνατόν να παραστεί στο Εθνικό Συμβούλιο. Οπότε. Που είχε όσον αφορά την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας έχει ενημερώσει εντελεχώς για τις επαφές που είχε με θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αρχηγούς κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποιοι εκ των οποίων είναι και μέλη του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Εμείς στηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία. Στηρίζουμε την προσπάθεια του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για ενεργό εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη διαδικασία επανέναρξης των συνομιλιών, πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου, χωρίς παρεκκλήσεις και χωρίς πρωτογενές δίκαιο και στην εσωτερική πτυχή του Κυπριακού και στην εξωτερική πτυχή του Κυπριακού. Εμείς έχουμε βάλει τρία σημεία στο τραπέζι σήμερα. Το πρώτο σημείο σε σχέση με την επανέναρξη, ξέρετε τις θέσεις της ΕΔΕΚ, είναι γνωστές. Ζητήσαμε να γίνει μια σωστή προεργασία, να γίνουν σωστοί βηματισμοί, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση κατά τη διάρκεια των συνομιλιών και εάν και εφόσον δεν υπάρχει καλό τέλος, να επομισθεί η δική μας η πλευρά οποιοδήποτε κόστος ευθύνης και να αφήσουμε και πάλι, επανειλημμένως γίνεται αυτό, αλόβητη την Τουρκία και στο απειρόβλητο. Αυτό ήταν ένα από τα πρώτα σημεία τα οποία είχαμε θέσει. Το δεύτερο σημείο ήταν η προσωπικότητα η οποία θα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργά πλέον σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς ζητήσαμε να προεγκρίνεται με θεσμικό τρόπο από τη δική μας πλευρά, όχι δηλαδή να αποφασίσουν ποιος θα είναι και να ερχόμαστε εμείς μετά εκ των υστέρων και να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Άρα καθαρά θεσμική διαδικασία προέγκρισης και από εμάς, ούτως ώστε όποιος Ευρωπαίος αξιωματούχος αναλάβει αυτόν τον ρόλο να είναι και αξιόπιστος, να έχει δηλαδή όλα τα εχέγγυα, ούτως ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και να έχει και κάποιο αποτέλεσμα. Και μέσα στα πλαίσια οπωσδήποτε του ρόλου των Ηνωμένων Εθνών, δεν πρέπει με τίποτε και με κανένα λόγο να υποβαθμιστεί αυτός ο ρόλος, ο οποίος είναι και εξισορροπητικός, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλοι ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία έχουν σοβαρά συμφέροντα με την Τουρκία, άρα εμείς πρέπει να έχουμε τα νότα μας καλυμμένα. Στο τρίτο σημείο είναι το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Θέσαμε λοιπόν ενώπιον του Προέδρου το θέμα της προσυνεννόησης και του συντονισμού, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ο Πρόεδρος συμμετέχει στο Λαϊκό Κόμμα. Εμείς είμαστε, η ΕΔΕΚ είναι μόνιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και όπως γνωρίζετε όταν γίνονται σύνοδοι κορυφής ταυτόχρονα συνεδριάζουν τα προεδρία των δύο μεγάλων κομμάτων στον ίδιο χώρο και στον ίδιο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι με ένα σωστό συντονισμό και μια καλή συνεννόηση, προσυνεννόηση, θα μπορούμε να έχουμε κοινό λόγο μέσα στα δύο σώματα, στα δύο προεδρία, για να προωθήσουμε πάντοτε το καλό νοούμενο συμφέρον της πατρίδας μας και του λαού μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε και την κυρία Βασιλιά του Κατερίνη. Λοιπόν, πάλι παραμένουμε εκεί στο προεδρικό με τον Προκόπη Θουκυδίδη, να δούμε